Νομίζω ότι ο κόσμος πάντως που αποδοκιμάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού έχει στο μυαλό του εκείνο το 73-38. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή αν έχει δοθεί μια σχετική εντολή από τον Πάγκο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο από τον Αλβέρτη, που σίγουρα θυμάται. Ο Αλβέρτης έχει σηκωθεί, πηγαίνει προς τον Ιτούδη, κάτι του λέει. Υπάρχει μια κινητικότητα στον Πάγκο του Παναθηναϊκού που πάντως διέκοψε το σούτ τριών πόντων από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και ο κόσμος πάντως το σίγουρο είναι που δεν ξεχνάει κάτι τέτοια σημαδιακά γεγονότα. Συνεχίζει, επαναλαμβάνω, αποδοκιμάζει τον Ολυμπιακό, κάτι που δεν συνάδει με την συγκεκριμένη μορφή του αγώνα. Έχω την αίσθηση ότι η συμμετοχή του Αλβέρτη σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά, γιατί δεν υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο του Ομπράντοβιτς, ήταν η μεταφορά μιας πολύ συγκεκριμένης επιθυμίας. Επαναλαμβάνω, εικάζω, αλλά βλέποντας τον να περνάει από όλους τους συμπαίκτες του, να λέει κάτι στα αυτοί τους, να τους ψιθυρίζει, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας αυτά. Είναι λογικό ότι ο Αλβέρτης θυμάται και το 73-38, είναι αυτός που νομιμοποιείται να το θυμάται. Και έτσι όπως διαμορφώθηκε ο σημερινός αγώνας, αν και εδώ ο σκλάβος σκοράρει, αλλά το καλάθι ακυρώνεται με επιθετικό φάουλ. Αν και όπως διαμορφώθηκε, επαναλαμβάνω, ο απόψινός αγώνας, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ξεπλύνει σε μια διαφορετική εποχή, με μια διαφορετική ομάδα, μια ντροπή που τον ακολουθεί εδώ και 8 χρόνια. Ξανά μαζί σας από το ΆΚΑ, που επαναλαμβάνω ότι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα δούμε ντέρμπι στα τελευταία 4 λεπτά, όσο παράλογο ή οξύμορο να ακούγεται για ένα παιχνίδι 30 πόντων. Αυτό το 74-44 θα δούμε ένα ντέρμπι με την λογική ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 30, αν μη τι άλλο 35, αν όχι 36, για να ματσάρει το μεγαλύτερο άνοιγμα που σημειώθηκε ποτέ σε σχετικά ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που πλέον και η αγωνιστική συμπεριφορά του μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παίζει για τη διαφορά, καθώς πιέζει, φτιάχνει παγίδες στην άμυνα, συνεχίζει δηλαδή με αμύωτο έτσι, το πνεύμα του, αυτό που είχε από το ξεκίνημα σχεδόν το αγώνα. Αλβέρτης δοκιμάζει για 3-34 από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ένα καλάθι που πανηγυρίζεται, λες και είναι νικητήριο για τον Παναθηναϊκό. 80-46 και ο Ολυμπιακός, η ανυποψίαστη μάλλον παίκτες του Ολυμπιακού, μέσα σε βροχή αποδοκιμασιών κάνουν ένα ακόμη λάθος. Ο Παναθηναϊκός πια ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. 82-46, ένα πλάνο στις εξέδρες, αξίζει να δείτε πώς πανηγυρίζει ο κόσμος, για να καταλάβετε ότι στο μυαλό των φιλάθλων αλλά και των παικτών του Παναθηναϊκού ο Λάκοβιτς στέλνει φιλιά από το κέντρο του γηπέδου. Ήταν εδώ και πολλή ώρα η διαφορά. Ήταν εδώ και πολλή ώρα αυτό το μείον 35 που του στοιχιώνει εδώ και 8-9 ολόκληρα χρόνια, από τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος του 96. Ο Διαμαντίδης που έφυγε σαν καμικάζι κάνοντας φάουλ στον Σκλάβο. Ο Αλβέρτης μάλιστα του κάνει παρατήρηση γιατί ο Σκλάβος θα εκτελέσει βολές. Ο Σκλάβος που είναι και Ολυμπιακών φρονημάτων, εκτός από παίκτης του Ολυμπιακού, ίσως μέσα στο μυαλό του μπορεί να φέρει το γιατί αποδοκιμάζεται να εκτελεί βολές ένα μάτς 35 πόντων. Από τους λίγους αυτή τη στιγμή που μπορεί να το καταλάβει. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Μέισον, ο Πέρι. Τώρα είμαστε ακριβώς στο όριο. 35, 82-47. Αλβέρτης για 3. 85-47 με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζει έξαλα σχεδόν αυτό το καλάθι. 85-47. Πλέον έχουν αρχίσει και τα ηχητικά συνθήματα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Που θυμίζει Ρωμαϊκή αρένα. Ο Παναθηναϊκός, αν κρατήσει αυτή τη διαφορά, κάνει ρεκόρ. Το οποίο, επαναλαμβάνω, για να αποδειχθεί αυτό που έλεγα από πολύ νωρίς, από το ξεκίνημα σχεδόν της τέταρτης περίοδου, ήταν στο μυαλό των παικτών του. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ο Λάκοβιτς δοκιμάζει για 3. Και φαντάζομαι ότι αν γίνει θα πανηγυριστεί πιο έξαλλα από οποιαδήποτε άλλη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου. Αυτή είναι η σημειολογία των αγώνων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
85-50. Όσο δηλαδή έκανε και το 73-38 του 96. 35 τότε, 35 και σήμερα. Μόνο που ήταν διαφορετικά τα στρατόπεδα του νικητή. Μπατίστ στον Αλβέρτη ξανά για 3. Και τώρα Γκόρενς. Που πάει χαμηλά και σκοράρει. 85-52. Γρήγορη επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Μπατίστ, φάουλ από τον Γκούλιας. Βολές από τον Μπατίστ. Δείτε τους παίκτες του Παναθηναϊκού όρθιους στον πάγκο. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ηρεμία, μια νιρβάνα σε μια ομάδα που κερδίζει με 33 πόντους διαφορά. Αλλά είπαμε, το ζητούμενο δεν είναι η νίκη. Αυτή είχε εξασφαλιστεί πολύ νωρίς. Από το ξεκίνημα σχεδόν της τρίτης περίοδου, τότε που ο Παναθηναϊκός επέβαλε απόλυτα και τον ρυθμό του και το παιχνίδι του και εκτόξευσε τη διαφορά στα επίπεδα των 20 τότε πόντων. Τώρα είναι στους 34. Rebound από τον Γκούλιας μετά την άστοχη βολή του Μπατίστ και φάουλ που κερδίζει ο Ούγκρος και το παιχνίδι θα μεταφερθεί πια στην απέναντι πλευρά για να εκτελεστούν βολές από τον Ρόμπερτ Γκούλιας. 86-52. Όχι όμως την δεύτερη, 86-53. 18 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα καλάθι, ένα οποιοδήποτε καλάθι για να πάρει το δικό του μερίδιο ιστορίας απόψε. Για 3 γράφει ιστορία ολόκληρη. Δικιά του, ενώ κάνει βήματα ο Χατζηβρέτας, σκορπίζοντας απογοήτευση στους φίλους της ομάδος του. Διαφορά είναι στους 33, 8 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός, έχω την αίσθηση ότι θα κάνει φάουλ και κάνει. Με τον Λάκοβιτς. Ναι, η Τζούλια Κοφίτσα θα μας δώσει μια πολύ χρήσιμη πληροφορία που θα επιβεβαιώσει ότι τελικά στην πλευρά του Παναθηναϊκού υπήρχαν πολύ περισσότεροι υποψιασμένοι από όσοι φανταζόμαστε. Ένας από αυτούς ήταν ο Μπράντοβιτς. Τζούλια. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού φώναξε αμέσως τον Αλβέρτη και του είπε κάντε φάουλ και εκείνος το μετέφερε στους άλλους συμπαίκτες του. Ο Πέρι θα εκτέλεσει βολές. 86-54. Εάν σκοράρει στην δεύτερη, λογικά ο Ολυμπιακός γλιτώνει την απόλυτη ντροπή των 35 πόντων. Διώχνει αυτή τη σκιά από πάνω, το αν και ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ ώρα έχει γίνει σαφές ότι θα υποστεί την μεγαλύτερη ήττα του σε ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Αλβέρτης αμέσως για 3. Τέλος του παιχνιδιού με τη διαφορά στους 31 πόντους. Ξέρεις, από ένα σημείο και έπειτα, όταν πια η διαφορά έχει πάρει πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλη διαφορά, το μυαλό του φιλάθλου φάνηκε να ήταν αλλού. Το δικό σας? Εντάξει, αυτό είναι κάποια πράγματα που μένουν. Ο αθλητισμός, επαγγελματικός και ερασιτεχνικός έχει κάποια πειράγματα, έτσι. Καταλαβαίνετε πολλά καλά τι θέλω να πω. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι, είχαμε χάσει κάποια στιγμή με 35 πόντους. Αυτό έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων. Προσπαθήσαμε να το ξεπεράσουμε, τα καταφέραμε. Πιστεύω ότι μπορούσαμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Αυτά είναι αποκλειστικά και μόνο πικάρισμα, πείραγμα. Σημασία έχει η ομάδα, παίξε καλά, ήταν σοβαρή. Έχει μπροστά τη ένα παιχνίδι σαν λίγο με τον Άρη και το τελικό κυπέλου στην Κρήτη με τον Ηρακλή και στην Κρήτη με τον Άρη. Και προχωράμε. Αυτά είναι. Ήταν διαφορετικό το συνέστημα για σένα, γιατί ήσουν ο μοναδικό παίκτη ουσιαστικά που έπαιζε τότε, έπαιζε και σήμερα. Μιλάω μόνο για συνέστημα. Δεν ξέρω, κάθε φορά που παίζει στο γήπεδο το συνέστημα είναι το ίδιο. Με τον Ολυμπιακό υπάρχει μια διαφορά, κακά τα ψέματα. Καλή όμως διαφορά, έτσι, δεν μιλάω για αισθήματα περίεργα. Απλά είναι πολύ λογικό, υπάρχει μια κόντρα αιωνίων και πάντα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να δώσουμε το 100% του μας. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.